Και ήρθα λοιπόν σήμερα των μεγάλων Αγίων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που είναι μεγάλη γιορτή, μεγάλες μέρες, μεγάλες προσωπικότητες και οι δυο τους, που στέριωσαν και θεμέλιωσαν την Εκκλησία, που πρόσφεραν στην ανθρωπότητα το Χριστό, το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτά έδιναν λοιπόν αυτοί οι Άγιοι εκείνη την εποχή. Τα έδωσαν και τα έδωσαν άφθονα. Άφθονα, γιατί τα έζησαν άφθονα. Εδώ λοιπόν σε αυτό το εκκλησάκι που είναι πάνω από την περίφημη πηγή το νερό Δουμπιά, ήρθα και λειτουργήσα σήμερα με το φίλο μου τον παπά Σταύρο, εδώ τον παπά του χωριού, υπέροχος παππούλης, είχε κόσμο, με έβαλε εδώ και μίλησα κιόλας και τους είπα 5 χαζά πράγματα, αλλά ήταν ωραία όμως, είχαν μετά και μια φασολάδα να φάμε όλοι, ναι, φάγαμε κιόλας. Ναι ρε εσείς, τα εκκλησάκια, η φύση, δέστε πίσω, τι ομορφιές έχει η φύση εδώ πέρα, σε αυτά τα μέρη, σε αυτόν τον τόπο, και μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω έξω στη φύση, γιατί η φύση είναι οι πνεύμονες της ζωής μας. Από εδώ παίρνουμε το οξυγόνο, από εδώ παίρνουμε, και από εδώ βέβαια, από την Εκκλησία, παίρνουμε το οξυγόνο της ψυχής, παίρνουμε τις ευλογίες, παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, και είναι κάμποσοι και κάμποσες. Χρόνια πολλά οι Άγιοι τούτοι εδώ να φωτίζουν και να αγιάζουν τις ψυχές σας, τις καρδιές σας, τη ζωή σας, και να έχετε αγάπη. Μην ξεχνάμε τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ημι. Αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα, λέει ο Απόστολος των Εθνών.